ταχύτητα του σκάφου, φτάσαμε 300-150, τραβήξτε κατά πίσω. Τραβήξτε. Okay. Αυτό είναι. Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, πιλοτάροντας ένα F-16, απογειώνεται από το αεροδρόμιο της 115 πτέρυγας μάχης στο ακροτήρι Χανίων. Όχι όμως στην πραγματικότητα, αλλά στον εξομοιωτή πτήσεων της μονάδας, στον οποίο εκπαιδεύονται οι πιλότοι των μαχητικών. Και ξαναβυθίζουμε τώρα από κάτω μας ακριβώς η Σούδα, βυθίζουμε με 90 μίλες βύθιση και συνεχίζουμε για να έρθουμε προς τον ορίζοντα. Ωραία, πώς θα περάσουμε τώρα. Το δρέπανο εδώ το ακροτήριο από κόρνα σε όλο εδώ και το έθιμνο μαζί με τη λίμνη του Κουρνά εκεί πέρα. Ο Περιφερειάρχης είχε μια πτήση μισής περίπου ώρας, κατά τη διάρκεια της οποίας θαύμασε την Κρήτη από ψηλά και βομβάρδισε με πυράβλους αέρους εδάφους το Ρέθυμνο και τις Αρχάνες. Η πτήση όμως είχε άδοξο τέλος κατά την προσγείωση. Προς τα πίσω, τραβά προς τα πίσω, εκεί. Και χεράκι μπροστά να σταθεροποιηθεί. Οκ. Όχι, όχι πολύ, όχι πολύ. Λίγο, τραβά, 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 τραβά. Πάτα πώς. Το ρίξα. Λίγο, όχι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο διοικητή για αυτή την ξεχωριστή εμπειρία που μου έδωσε για να πετάξουμε ένα F-16. Βεβαίως πρέπει να συγχαρούμε όλους τους ανθρώπους για τη δουλειά την οποία κάνουν και να πούμε ότι είμαστε δίπλα τους σε αυτό το δύσκολο έργο. Δεν είναι ένα εύκολο έργο, όμως αξίζουν συγχαρητήρια και μας κάνουν υπερήφανους σε όλη την Ελλάδα. Για τα προβλήματα τα οποία τέθηκαν, πρέπει να πω ότι άμεσα δώσαμε την εντολή τους ώστε να προχωρήσουν κάποια έργα γύρω από τη μονάδα, γιατί πρέπει να αναβαθμιστεί και ο δρόμος και θεωρώ ότι αμέσως μέσα στο Γενάρη θα μπορέσουμε να δημοπρατήσουμε αυτό το έργο ούτως ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα στην πρόσβαση και να υπάρχει μια ασφαλή πρόσβαση προς τη μονάδα. Εμείς του δώσαμε την ευκαιρία να πετάξει με το simulator του F-16 και εκτιμώ ότι ήταν μια σημαντική εμπειρία για αυτόν, γιατί όσο και να πετάνε με τους υπολογιστές και τα υπόλοιπα, το flight simulator είναι κάτι διαφορετικό, δηλαδή προσομοιάζει ακριβώς όπως είναι το αεροσκάφος. Εγώ θέλω να τον ευχαριστήσω για την επίσκεψη αυτή και περιμένουμε την επόμενη φορά να το προσγειώσει και να μην πάμε πάνω στα βράχια. Ο Περιφερειάρχης Κρήτης ξαναγήθηκε από τον διοικητή της 115 στις εγκαταστάσεις της μονάδας, ενώ είχε συναντήσεις και με πιλότους της ομάδας αεροπορικών επιδείξεων ΖΕΦΣ. Η εθιμοτυπική επίσκεψη του Περιφερειάρχη ολοκληρώθηκε με ανταλλαγή δώρων με τον διοικητή της 115 πτέρυγας μάχης. Το έμβλημα της πτέρυγας είναι οι δύο πολεμικές μοίρες, η 340 και η 343, και η εκπαιδευτική μοίρα του ΣΜΕΤ. Ευχαριστώ πολύ. Άστε καλά. Και όλα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλοξενία, για όλη τη φιλοξενία. Καλή δύναμη, φόμαστε. Ευχαριστώ και εσείς. Και είμαστε υπερήφανοι για το έργο το οποίο κάνουμε. Θα σας δώσουμε κι εμείς. Είναι ένα έμβλημα που βγάλαμε για τα 100 χρόνια της Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα. Mm-hmm.